Πάμε και στην τρίτη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή και το Μεάρχη Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Καλησπέρα σας, κύριε Καμίνη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση θα νομοθετεί, θα έχουμε ενισχύει απαγορεύσεις συναθρήσεων και μετά θα βρέχει διώξεις και εισαγγελικές παραγγελίες σε βάρος όλων όσοι παραβίασαν τα μέτρα. Δεν ακούγεται κάπως δυστοπικό όλο αυτό? Ακούγεται περισσότερο πολιτικά αδέξιο και πολιτικά πάρα πολύ επιζήμιο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Προχτές εγώ έκρινα σκόπιμο να βγάλω μία δήλωση, κύριε Μελιγκόνη, όπου να λέω ότι θα έπρεπε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που θρύνουμε κάθε μέρα τώρα νεκρούς στη χώρα, που ζούμε αυτή την κατάσταση. Άκουγα προηγουμένως τη συζήτησή σας που τόσοι επαγγελματίες υποφέρουν, βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής ή έχουν καταστραφεί. Θα έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση να απόσχει από την κατάθεση νομοσχεδίων, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν ένταση. Η κυβέρνηση το ήξερε με το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση ότι θα προκληθεί πρόβλημα και παρόλα αυτά συνεχίζει. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ τραβάει και αυτό στο σκηνή και η υπόλοιπη αριστερά και βρισκόμαστε τώρα μέσα σε αυτές τη δραματική συγκυρία ουσιαστικά να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο μου αναφέρατε. Το οποίο από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων είναι απαράδεκτο. Αυτή θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να απόσχει από τέτοιου είδους κινήσεις. Κύριε Καμίνη, θέλω να σας ρωτήσω, λέτε, από τη μια η κυβέρνηση ουσιαστικά περιγράφεται ότι προσπαθεί να κάνει την κρίση ευκαιρία και να νομοθετήσει μέσα στην καραντίνα. Απ' την άλλη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τραβάει το σκηνή. Και θέλω να σας ρωτήσω πολιτικά, έτσι. Σε αυτό το θέμα, επειδή πολλές φορές βάλεστε ως κοινάλ για ίσες αποστάσεις, για στρογγυλές θέσεις, σε αυτό το θέμα χωράνε ίσες αποστάσεις? Δηλαδή, υπάρχει μέση λύση μεταξύ μιας κυβέρνησης την οποία εσείς κατηγορείτε ότι εργαλειοποιεί την κρίση για να νομοθετήσει τέτοια πράγματα, να βάλει αστυνομικούς στα πανεπιστήμια κλπ. Και απ' την άλλη να λέτε ότι η αριστερά τραβάει το σκηνή και παρέχει κάλυψη στους φοιτητές να κατέβουν στους δρόμους. Κύριε Μελιγκόνη, εδώ δεν έχουμε καμία μεζούρα να τραβάμε ίσες αποστάσεις. Έτσι, άμα έχεις δύο πολιτικούς συνομιλητές που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία η κάθε μία κάνει λάθος, πρέπει αυτά τα λάθη να τα καταδικάσεις και να βγεις και μπροστά δημιουργικά. Δεν νομίζω ότι είναι καμία ίση απόσταση το γεγονός ότι το κίνημα αλλαγής ήρθε και μέσα σε όλη αυτή την περίεργη, την απαράδεκτη αντιπαράθεση κατέθεσε μία πρόταση για το πώς θα πρέπει τα ίδια τα πανεπιστήμια να εξασφαλίσουν την προστασία τους, των φοιτητών, των διδασκόντων και του κάθε επισκέπτη και των εργαζομένων. Αυτό δεν είναι καμία ίση απόσταση. Είναι μια δημιουργική αντιπολίτευση η οποία βγαίνει με προτάσεις και φυσικά άμα έχει απέναντί της μια κυβέρνηση η οποία οξύνει τα πράγματα και μια αντιπολίτευση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που τσιμπάει σε αυτό, φυσικά θα βγούμε με μια διαφορετική θέση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε αυτός ο οποίος κρίνει ότι πρέπει να κατέβει στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί, να κατέβει ακριβώς, να κατέβουν 100 άτομα με πλακάτ, με μάσκες, με αποστάσεις και να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όχι να καθόμαστε να παραβιάζουμε τις διατάξεις περί δημοσίων συναθρήσεων και να ερχόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση με την κυβέρνηση γιατί αυτό πρέπει να γίνει ντε και καλά. Πάντως, κύριε Καμίνη, αν κρίνω από τα εντός εισαγωγικών αδικήματα τα οποία ή εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω πια, περιγράφονται στις δικαστικές εξελίξεις, θέλω να σας ρωτήσω, δεν γίνεται λίγο ασφικτικό έως και αντιδημοκρατικό το πλαίσιο για συγκεντρώσεις? Δηλαδή, το να έρχεται ο εισαγγελέας ή να σχηματίζεται δικογραφία επειδή, ας πούμε, δεν έχει οριστεί υπεύθυνος διαδήλωσης ή υπεύθυνος πορείας κλπ. Κλπ. Δεν είναι επί της ουσίας περιορισμός του δικαιώματος προς τη διαδήλωση, το συναθρίζεστε κλπ. Κύριε Μελιγκόνη, αναφέρεστε σε ένα νομοσχέδιο το οποίο εμείς τελικά το υπερψηφίσαμε ακριβώς γιατί φροντίσαμε. Και είχατε και πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη ζήμωση και ως δήμαρχος, γι' αυτό σας ρωτάω. Να προσθεθούν
και ως δήμαρχος mm-hmm. και εκπροσωπώντας έτσι το κίνημα αλλαγής. Ναι. Λοιπόν, και φροντίσαμε να περιβληθεί με συγκεκριμένες εγγύησεις. Τώρα, ο νόμος είναι νόμος, κύριε Μελικόνη. Δηλαδή θα πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε ότι ένα νόμο τον οποίο τον ψηφίζει το Κοινοβούλιο και μάλιστα με σχετικά ευρεία πλειοψηφία, ο νόμος αυτός πρέπει να εφαρμοστεί. Γι' αυτό ακριβώς ναι. δεν μιλάω για το νομισμικό σκέλος του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τη δουλειά του κάνει, εφαρμόζει το νόμο. Καλά, ναι. Μιλάω για το πολιτικό σκέλος, ότι ναι. μια κυβέρνηση mm-hmm. θα έπρεπε να έχει την πολιτική ετοιμότητα και ευφυΐα ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ναι. να μην καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο όπως της ανώτατης εκπαίδευσης. Πολιτικά και λοιπόν σας ρωτάω, επειδή όλοι πλην Παπανδρέου και Καστανίδη νομίζω το ψηφίσατε αυτό, αισθάνεστε ότι τώρα αυτής της θετικής ψήφου, της συνένεσης που δώσατε, κάνει κατάχρηση η κυβέρνηση, ρίχνοντας ουσιαστικά γροθιά στο μαχαίρι? Μου είπατε για τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είναι η δικαστική εξουσία. Mm-hmm. Και ο εισαγγελέας πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να εφαρμόσει τον νόμο. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ουδής είναι υπεράνω του νόμου. Και γι' αυτό ακριβώς επανέρχομαι στο πολιτικό σκέλος. Mm-hmm. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να απόσχει από την κατάθεση ενός νομοσχεδίου που με μαθηματική βεβαιότητα θα οδηγούσε mm-hmm. σε ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Κύριε Καμίνη, θέλω επίσης και τα νομικά σας φώτα. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, ξεδιπλώνεται το ελληνικό μητού τέλος πάντων. Ξεκίνησε με την γενναία στάση της Σοφίας Μπεκατόρου. Τώρα έχουμε φτάσει στο να έρχονται στο φως όλα τα παιχνίδια εξουσίας στο ελληνικό θέατρο. Και το Υπουργείο, το αρμόδιο, ήδη αφήνει να εννοηθεί ότι θα εξετάσει μία διεύρυνση στο πότε παραγράφονται αυτού του τύπου τα αδικήματα, με το επιχείρημα ότι πολλές φορές, ειδικά όταν μιλάμε για σεξουαλική βία, σεξουαλική κακοποίηση, έμφυλη βία κλπ., ότι μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια ώσπου ειδικά μια γυναίκα να μπορέσει να βρει το θάρρος και τη δύναμη να βγει και να το πει. Πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό? Σας ρωτώ γιατί πολλοί νομικοί έχουν την άποψη ότι δεν πρέπει να νομοθετούμε όταν ένα θέμα είναι στην επικαιρότητα και έχει εξάψει συναισθήματα. Εντάξει, αυτό έχει μια βάση αλήθειας. Ναι. Κύριε Μελιγκόνη, τώρα η κυβέρνηση θέλει να δείξει μια πολιτική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Έτσι και ας πούμε ότι βιάζεται. Επί της ουσίας τώρα ναι. είναι κάτι που θα το συζήταγα. Υπάρχουν κάποια εγκλήματα όπου το θύμα για τον Α ή το Β λόγο ναι. Κολλείεται να βγει και να καταγγείλει αυτό το οποίο υπέστη. Αυτά τα εγκλήματα της κακοποίησης ναι. είναι τέτοιου είδους χαρακτηριστικά εγκλήματα mm-hmm. όπως και της παιδικής κακοποίησης. Και θα τολμούσα να πω και του βιασμού. Και όπως ακριβώς δεχτήκαμε ότι κάποια στιγμή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται ως βιαστές παιδιών ή ότι ασελγούν σε παιδιά, έχει εμπεδωθεί πια στην κοινή γνώμη το γεγονός ότι μπορεί να δημοσιεύεται η φωτογραφία τους mm-hmm. και το δεχόμαστε. Και γιατί το δεχόμαστε? Γιατί ακριβώς πρέπει να δουν τα θύματα που σιώπησαν τόσο... Ότι ο άνθρωπος αυτός, και μιλάω για τα παιδιά και τους γονείς τους κατά βάση, τελικά συνελήφθη. Και να βγουν να φωτίσουν και αυτά με τις καταγγελίες τους τα εγκλήματα που έχει κάνει. Άρα ναι. υπάρχουν κάποιο είδους εγκλήματα που ακριβώς η δυσκολία του θύματος να βγει να το καταγγείλει επιτρέπουν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες τα υπόλοιπα δεν θα ήταν παραδεκτές. Αλλά πράγματι ίσως η κυβέρνηση βιάζεται αυτή τη στιγμή, θέλει ένα διάλογο, θέλει μια διαβούλευση, αλλά θα έλεγα ότι καταρχήν επί της ουσίας δεν διαφωνώ. Θέλει περισσότερη μελέτη όμως. Μάλιστα. Κύριε Καμίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.